μου και όλοι να συνεισφέρουμε. Αλλά όμως, με βάση μια λογική δική σας, έτσι όπως λέτε, με την αριστερή ματιά και όχι τη ματιά του παρελθόντος, όπως λέτε εσείς. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα. Κάρτα σύντησης. Ναι. Κάρτα σύντησης πιστώθηκε χτες, όπως ακριβώς έχουμε υποσχεθεί, κάθε 24 του μηνός. 24 πιστώθηκε χτες. Και νομίζω ότι λειτουργεί κανονικά. Δεν έχουμε. Δεν λειτουργεί κανονικά. Παράπονο. Πρώτη ένσταση. Έχουμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Μηνύματα. Έχουμε αναδρομικά. Έχουμε αναδρομικά. Είναι για κάποιους που δεν έχουν πάρει χρήματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όσοι έχουν εγκριθεί κανονικά, έχουν πάρει κανονικά τις δόσεις. Τρίτη δόση είναι αυτή που δίνουμε. Είναι λοιπόν κάποιοι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας και μας λένε ότι δεν έχουν πάρει τις προηγούμενες δόσεις. Ναι, αν δεν τις έχουν πάρει, δεν ήταν ωφελούμενους, με συγχωρείτε. Ενώ κάνει ένσταση. Κυρία Φωτή, ενώ τους λένε ότι έχει εγκριθεί το αίτημά σας και ότι είσαστε στους δικαιούχους, μέχρι στιγμής δεν έχουν μπει τα χρήματα. Ναι. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Mm. Γι' αυτό, γιατί δεν έχω διαβάσει το χαρτί που διαβάζουν μέσα στο κομπιούτερ δηλαδή. Τι συμβαίνει? Μπορείς να είσαι μέσα στους δικαιούχους, αλλά δεν έχεις προτεραιοποιηθεί. Γιατί όπως ξέρετε, 245.000 αιτήσεις ήταν νόμιμες και ορθές από τις 330.000. Τώρα κατάλαβες, και εγκρίθηκαν οι 145. Ο υπουργός λέει το εξής. Ακριβώς. Το κονδύλι ακριβώς το οποίο μπορώ να διαθέσω είναι αυτό. Εάν λοιπόν εγώ τους δώσω... Και γι' αυτό είχαμε κριτήρια προτεραιοποίησης, όπως θυμάστε, τα παιδιά, τους άνεργους, τα αμαία και ούτω καθεξής. Με βάση αυτά τα κριτήρια παίρναν κάποιες μονάδες και κάποιοι βρέθηκαν παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτούς τους το δεύτερο κύμα, αν θέλετε, περαιτέρω, μέσα από το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Απόρων. Μας δίνεται είδηση τώρα, δηλαδή οι υπόλοιποι 100.000 που έχουν μείνει σε πρώτη φάση εκτός μπορεί να ξαναμπούν μέσα και να πάρουν και αυτοί χρήματα? Έτσι κι αλλιώς θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε με αυτό το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης, διευρύνοντας από τη μια τους δικαιούχους και από την άλλη διευρύνοντας τα μέτρα. Μάλιστα. Όπως ξέρετε, εμείς πρέπει να δώσουμε, όπως υποσχεθήκαμε, την κάρτα μετακίνησης ανέργων μέσα στον επόμενο μήνα και την κάρτα ανασφάλιστων που την είχαμε φτιάξει με τον κύριο Κουρουμπλή και τον κύριο Ξανθό, αλλά δεν την είχαμε ενεργοποιήσει εξαιτίας του ότι δεν είχαμε χρήματα καθόλου. Λοιπόν, τώρα με τις δόσεις θα προχωρήσουμε τάχιστα σε αυτή τη διεύρυνση του μέτρου. Έχουν γίνει ενστάσεις. Εδώ είναι τα κριτήρια, προσέξτε. Βεβαίως. Εδώ είναι μία από τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να κάνετε. Δεν είναι δυνατόν τον φτωχό να τον κρίνουμε με βάση το τεκμαρτό του εισόδημα. Το σπίτι δεν είναι εισόδημα, κυρία Υπουργέ. Το σπίτι που μένω κι εγώ και εσείς... Άλλο το τεκμαρτό και άλλο τα περιουσιακά στοιχεία. Το κρίνουμε με βάση την περιουσία μέχρι 220.000 ευρώ. Αντικειμενική αξία. Το τεκμαρτό δεν παίζει ρόλο? Όχι. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι όπως το λέτε όμως, κυρία Υπουργέ, είναι ακόμα χειρότερο. Δεν γιατί, είναι χειρότερο γιατί ξερούμε αυτά τα λεφτά. Γιατί αυτός που έχει αυτή την περιουσία δεν του αποφέρει εισόδημα. Δεν είναι περιουσία καταρχήν. Ναι, το σπίτι του. Δηλαδή, λέμε περιουσία το σπίτι εδώ του, στην Ελλάδα, εάν έχεις καμαρούλα μια σταλιά και μένεις και είσαι και από ένα χωριό και έχεις και ένα σπίτι, το σπίτι δεν τρώγεται, δεν είναι εισόδημα. Αυτό θέλω να σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδάκη, και εγώ έπρεπε να έχω 600 εκατομμύρια έως 750, όπως έλεγε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για να καλύψω πραγματικά με άνεση. Το έλεγε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ανταυτού χρησιμοποίησα 200 και έχω αυτή τη στιγμή άλλα 135 εκατομμύρια από το Ταμείο των Απόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξη των Απόρων, το ΤΕΒΑ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά προσπαθώ να τα εξοικονομήσω με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σπίτι, από τη μια που μένει και από την άλλη που μπορεί να νοικιάσει, έτσι, πέρα από την πρώτη κατοικία είναι αυτό που λέμε, δεν είναι καμαρούλα μια σταλιά, είναι το σπίτι σου που έχεις και πέρα από αυτό έχεις κάτι ακόμη. Έτσι, το κάτι ακόμα μπορεί να είναι το πατρικό του στην Κρήτη. Το πατρικό του στη Δράμπα. Mm. Δηλαδή, αναθρηστικά μπει. Έτσι είναι που το λέτε. Δεν υπάρχει Έλληνας που να είναι. Λέμε, έχουμε μαζευτεί 10 εκατομμύρια στην Αθήνα.
Και όλοι είμαστε από την επαρχία. Έτσι έχουμε είναι, ένα σπιτάκι. Παπαδάκη, αλλά προσέξτε τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε πώς πολύ πιο ακραία φαινόμενα από τόσα. Φανταστείτε το αντιπαράδειγμα σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, βίλα 300 τετραγωνικών και ο ιδιοκτήτης είναι νεόπτωχος και δεν έχει να φάει. Εντάξει, τώρα δεν λέμε. Πώς θα τον βάλω μέσα στο πρόγραμμα χωρίς να σκοτείτε εσείς να τρελαθείτε στα κανάλια. Ισχύει όμως η περίπτωση. Δεν σας λέω, βέβαια. Όχι, όχι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Εντάξει, δεν σας λέω. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλες που είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ενακρινόμαστε γι' αυτό. Το πρώτο κομμάτι. Εξήμη θα διορθώσουμε πράγματα στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Οι ενστάσεις που έχουν γίνει, 6.500 έχουν κάνει ένσταση και περιμένουν τα αποτελέσματα. Έτσι. Και περιμένουμε, έχουν δοθεί οι ενστάσεις στις υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί οι ενστάσεις δυστυχώς δεν γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο που είναι γρήγορος και δεν μεσολαβεί ανθρώπινο χέρι. Εδώ εξετάζονται από Επιτροπή του Υπουργείου μία-μία. Λοιπόν, μας είχαν υποσχεθεί οι υπηρεσίες ότι τέλος Σεπτεμβρίου, εντάξει, μεσολάβησαν και οι εκλογές, θα το τρέξω τώρα πολύ γρήγορα για τα αποτελέσματα. Άρα θα βγουν τα αποτελέσματα, λέτε, μέχρι τέλος, αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες οι ενστάσεις. Αυτό θα δω τώρα αυτές τις μέρες. Μας βλέπω ξανά επιδότηση που ενοικίου. Επιδότηση ναι. Ενοικίου. Έχει καθυστερήσει. Η επιδότηση ενοικίου πηγαίνει αργά, όχι από δικό μας λάθος, αλλά από διάφορα λάθη που γίνονται από τους δικαιούχους και τους ιδιοκτήτες. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν ο δικαιούχος μπει μέσα στο σύστημα, του λένε τι πρόβλημα έχει για να πάρει την επιδότηση. Δηλαδή του λέει, δεν έχετε υποβάλει το νέο συμβόλαιο στο τάξης. Ή έχετε δώσει λάθος IBAN ιδιοκτήτη. Ναι, ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Έχουν κάνει λοιπόν διάφορα λάθη, διότι αυτή είναι μια διαδικασία. Έχουμε μηνύματα που οι ιδιοκτήτες αρνούνται να μπουν. Αυτό θέλω να σας πω. Μπράβο. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Αρνούνται οι ιδιοκτήτες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι, αρνούνται, ναι, μα ο άλλος όμως δεν μπορεί να ζήσει. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, ίσως θα πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να γίνουν κάπως διαφορετικές διαδικασίες. Όχι, το γιατί σου λέει ο άλλος. Όχι, οι ιδιοκτήτες να μπουν δεν είναι γιατί δεν τους δίνει τα λεφτά. Δεν συνεργάζεται ο ιδιοκτήτης. Δεν συνεργάζεται. Γιατί δεν συνεργάζεται γενικώς και γιατί θέλει να τον διώξει τον άλλον. Έτσι, λοιπόν, εμείς και ο άλλος μένει στον δρόμο. Έτσι. Εμείς θα κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια. Έχουμε πει σε όλους να παίρνουν εδώ τηλέφωνο στο Υπουργείο όσοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και μετά παίρνουμε τον ιδιοκτήτη εμείς από το Υπουργείο. Ξέρετε, διότι τέτοιου είδους φαινόμενα πρέπει, ας πούμε, κάπως να στυλιτεύονται. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Τα επιδόματα γενικώς κάποια στιγμή θα πρέπει να μαζευτούν από μία υπηρεσία, από ένα υπουργείο και όχι να υπάρχει, να σας πω ένα παράδειγμα. Βέβαια. Φοιτητικό επίδομα φοιτητικής στέγασης. Στεγαστικό επίδομα φοιτητικό. Για το 2014 δεν το έχουν πάρει. Παιδιά δηλαδή που περάσαν στο πανεπιστήμιο το 2014 και ήταν να πάρουν ένα χιλιαρικάκι, μέχρι στιγμής δεν το έχουν πάρει. Ναι. Και τώρα πάνε για δεύτερη χρονιά και θα κάνουν δεύτερη αίτηση. Η δουλειά που έχω να κάνω από εδώ και ύστερα και την έχω πει, πέρα από τη διεύρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης που και τα σχολικά γεύματα που ξέρετε είναι το μεγάλο μου στοίχημα και ή το πρωινό στα δημοτικά σχολεία κτλ. Η μεγάλη μου δουλειά είναι η αναδιοργάνωση όλου του συστήματος της κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας που λέγαμε παλιότερα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι όλα αυτά τα μέχρι να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό. Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε. Μισό λεπτό. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση αριστεράς. Ναι, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Ακούστε με εμένα, κύριε Παπαδάκη. Ναι, όμως προσέξτε και εσείς μέχρι τώρα. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχω την πλήρη χαρτογράφηση όλων των ιδρυμάτων από όπου παίρνουν χρήματα ακριβώς από τις διάφορες πηγές και θα έχω και την ηλεκτρονική χαρτογράφηση που ετοιμάζω όλων των εφεολούμενων, όλων των επιδομάτων. Άρα ουσιαστικά διότι αν δεν ξέρω σημείο, ότι ναι, ο Παπαδάκης όμως παίρνει από το τάδε επίδομα, από το τάδε επίδομα και από το τάδε επίδομα, ούτε μπορώ εγώ να ξέρω πώς μα θα τα τακτοποιήσω. Δεν τα παίρνει, δεν σας τα λέω παίρνει, ακόμη χειρότερα. Να σας λοιπόν, πω, πρέπει να σας πω, ξέρω ακριβώς ο Παπαδάκης.
για να γίνουμε πρακτικοί. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Mm. Δεν ξέρω εγώ αν είναι δικό σας ή αν δεν είναι. Όχι, δεν είναι, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Κακός που είναι λοιπόν του Υπουργείου. Ξέρετε από πότε έχουν να πάρουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, να σας πω για να είσαστε και εσείς ενημερωμένοι να πιέσετε. Από το Φεβρουάριο του 2015. Μας έλεγε ο Αρτιακός ότι τον Οκτώβριο τώρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες. Δηλαδή θα βάλουν το καινούργιο πετρέλαιο και δεν έχουν πάρει τα λεφτά για το προηγούμενο και χειμώνα. Θα παίρνουν και μειωμένο στο μισό. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εμένα. Ή θα βάλουμε τάξη στο επιδοματικό κράτος. Βάλτε το. Αυτό θα σας αρέσει κύριε Παπαδάκη, έτσι δεν Βεβαίως, είναι. Βεβαίως, αλλά βάλτε το όμως. Λοιπόν, για πρώτη φορά στο κράτος θα κάνουμε την κάρτα του ωφελούμενου και θα ξέρουμε ότι στο σπίτι του κυρίου Τάδε παίρνει ο ίδιος αυτό το επίδομα. Το παιδί του το τάδε επίδομα. Ο άλλος το άλλο επίδομα. Από δύο μεριές, από μία μεριά, από καμία μεριά. Αλλά θα τα ξέρουμε αυτά σύντομα. Γιατί δεν έγιναν μέχρι σήμερα όλα αυτά? Γιατί ήταν ένα επιδοματικό κράτος πελατειακό, κύριε Παπαδάκη. Λύστε όμως κι άλλο ένα πρόβλημα που μας στέλνει ένας άνεργος με τέσσερα παιδιά, κυρία Φωτίου, που λέει ότι είχα κάνει αίτηση για κάρτα σύντησης και επειδή έτυχε τον Ιανουάριο του 2013 να έχω, λέει, δουλειά, τώρα είμαι άνεργος και είχατε πει, λέει, εσείς, δεν λέω για σας προσωπικά, ότι δεν θα λαμβάνετε υπόψη ο παλιός μισθός, αλλά η τωρινή του κατάσταση τον εξαιρείτε. Όχι, όχι. Έτσι μας λέει. Δυστυχώς εμείς είχαμε πει και ξέρετε ότι πήγαμε την ανθρωπιστική κρίση με τη φορολογική δήλωση του 2014. Άρα εισοδήματα 2013. Δεν είχαμε του 2015. Τώρα οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ, για να καταλάβετε και να ξέρουν οι ακροατές σας, 137 εκατομμύρια είναι η κάρτα σύντησης που πληρώνουμε εμείς από την ανθρωπιστική κρίση και 135 εκατομμύρια είναι αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 135 και 135. Πήγαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαπραγματευτούμε τους επόμενους μήνες ως εξής. Αντί να δίνουμε πακέτα τροφής, σακούλες, γιατί τα 135 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια, και να έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα γρυφοκρατικό, διαγωνισμούς, κόντρα διαγωνισμούς τροφίμων, αποθήκες, ψυγεία κτλ. Γιατί να μην τα βάλουμε αυτά στην κάρτα σύντησης? Αλλά προσέξτε. Λοιπόν, αυτά όλα προσπαθούμε να επαναδιαπραγματευτούμε και σας λέω ότι είναι δύσκολη θεσμή η ευρωπαϊκή, αλλά όταν εμείς έχουμε πετύχει ένα εκπληκτικό πράγμα με διαφάνεια που είναι η κάρτα σύντησης, δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να γίνεται ένα τεράστιο πράγμα, δηλαδή να κάνουμε διαγωνισμούς προμηθειών, να μεταφέρουμε τα προϊόντα σε 57 νομούς, να διανέμονται τα προϊόντα στα κοινωνικά παντοπολία των δήμων και ούτω καθεξής, και στο τέλος να παίρνει ο άλλος ένα πακέτο μία φορά προσέξτε, το μήνα. Πάντως προσέξτε, όλα τα προγράμματα έχουν καθυστερήσει, όλα. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην είναι τη αρμοδιότητα δική σα, του Υπουργείου σα. Σωστά, σωστά. Έτσι, είναι όλα, να μου πείτε, δεν είχαν λεφτά. Και τα δικά μου έχουν καθυστερήσει και τεράστια... γι' αυτό αγχώνομαι. Αντί να μιλάω ελάχιστο στα κανάλια, εγκυημένο... να κάτσω να κάνω μια σπεντάρα δουλειά. Ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Δεν έχουν δοθεί οι τελευταίες εδώ... δόσεις. Ω, παπά. Με συγχωρείτε. Και δεν έχει επεκταθεί. Έχει μείνει η τελευταία. Η τελευταία. Η τελευταία δόση. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν έχει επεκταθεί. Η τελευταία δόση. Έχει μείνει στους 13. Εγώ έχω υπογράψει από τον Απρίλιο του 2016 θα κάνω την επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος, εγώ δεν τα λέω τα ελάχιστα κτλ. Ή του κοινωνικού μισθού, θα το πούμε αλλιώς, γιατί είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, και το οποίο θα το κάνουμε από τον Απρίλιο του 2016 είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας. Θα κάνουμε τη διεύρυνση. Μια πρώτη μεγαλύτερη πιλωτική εφαρμογή από τις 13 Δήμους. Για να το εφαρμόσουμε την 1η-1η του 2017. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που εγώ μέχρι έχω τότε υπογράψει. Τι θα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Και θα τις στηρίζω. Μέχρι τότε τι θα τρώνε? Μέχρι τότε θα έχω τα 135 εκατομμύρια του ΤΕΒΑ και τα 135 εκατομμύρια της ανθρωπιστικής. Βέβαια το καλύτερο στήριξη. Ξέρετε ποιο ήταν, Το καλύτερο ήταν, κατά την άποψη δική μου, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με ένα αξιοπρεπές μεροκάματο και με ένα αξιοπρεπή μισθό. Και μια αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό λέτε να μην το παλεύουμε, κύριε Παπαδάκη? Μα όμως από την άλλη πλευρά όμως, προσέξτε με,
Τι με να το, κάνω, με δηλαδή, το νέο ασφαλιστικό. Να κάνω φιλανθρωπία. Όχι. Προσπαθώ να σώσω τους ανθρώπους το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να ανοίξουν οι δουλειές. Ναι, αλλά με το νέο ασφαλιστικό θα σας έρθουν και άλλοι νεοπτωχοί. Με το για νέο ασφαλιστικό. Μισό λεπτό. Άμα μειωθούν οι συντάξεις. Και προηγουμένως τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Μητρόπουλος θα μπορούσε να είναι και στις λίστες του κόμματός μας πριν τις εκλογές. Περιμένω και από τον κύριο Μητρόπουλο και από εσάς όλους αντιπροτάσεις αντί να δημιουργείτε κλίμα τρομοκρατίας. Δεν είναι κλίμα διότι τρομοκρατία. Εγώ σας ακούω κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Από το Χάραμα και έχω τρομάξει εγώ. Γιατί, που δεν είμαι συνταξιούχος. Πείτε μου κάτι που εγώ ξέρετε από το πρωί τι λέω και δεν έχουμε τρομάξει τον κόσμο. Λέμε ότι η λύση του ασφαλιστικού δεν είναι η μείωση των συντάξεων. Έτσι. Αυτή είναι μνημονιακές πολιτικές. Μπράβο σας. Ακολουθείτε. Ωραία το λέτε. Ξέρετε ποια είναι η λύση. Να σας πω τη λύση. Ας να βρούμε εργασίες. Και όχι μόνο. Πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτά όλα όσα καταλαβαίνει ότι απαιτούν χρόνο. Άμα ήξερε ότι θα βρούμε εργασία αύριο, δεν χρειαζόταν να κάνουμε το ασφαλιστικό, να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τα ξέρει και ο τελευταίος Έλληνες αυτά. Μην δημιουργούμε αυτό το κλίμα. Εσείς όχι, να σας πω κάτι. Όταν τα πέντε χρόνια όμως μας λέγανε ότι είμαι η λύση του ασφαλιστικού. Αυτό εδώ που κάνει και τη συντάξη. Προσέξτε, όταν τα πέντε τελευταία χρόνια μας λέγανε ότι η λύση του ασφαλιστικού είναι η μείωση των συντάξεων, γιατί αυτή ήταν που μας έλεγαν οι προκατοχοί σας. Αυτό έχει γίνει. Εμείς δεν λέμε αυτό. Και αυτό εμείς θα κάνετε όμως. Όχι. Για ακούστε με εδώ. Παρακαλώ. Υπάρχει μια ιστορία που έχουμε προετοιμάσει και με διαδικασίες express, δηλαδή από τον Αύγουστο, και σας τα έχει πει ο κύριος Κατρούγκαλος, μην επαναλαμβάνω εγώ τον κύριο Κατρούγκαλο, τον υπουργό μου. Λοιπόν, σας έχει ξαναπεί ότι επειδή δεν επιλύθηκε το ασφαλιστικό ποτέ συνολικά σαν αντίληψη, ναι, δημιουργιόταν ιστορία κόψε το 40% των συντάξεων. Κόψε άλλο 30%. Τώρα αυτό δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι δεν λύνεται το ασφαλιστικό με τις περικοπές. Το λέμε. Το λέτε, αλλά θα τις κάνετε. Ωραία. Αυτό σας λέω. Προσπαθούμε αυτό δεν είναι προβλήμα. Είναι συνολική λύση, κύριε Παπαδάκη. Μαζί σας. Προσπαθούμε. Μαζί σας. Αλλά... Ωραία. Για να ρωτάτε λοιπόν όποιον βγαίνει μαζί σας, είτε είναι ο Ρωμανιάς, είτε είναι ο Μητρόπουλος, πείτε μας τη λύση τώρα του ασφαλιστικού. Μία πρόταση, ό,τι να είναι. Είμαστε ανοιχτοί εδώ, ας έρθουν να μας πούν ό,τι θέλουν. Είμαστε ανοιχτοί. Να λύσουμε εμείς σε τρεις μήνες το ασφαλιστικό που δεν λύσαμε ποτέ. Εγώ δεν είπα να το λύσετε σε τρεις μήνες, αλλά σας είπα. Θα το λύσουμε, γιατί είναι υποχρέωσή μας. Ότι η λύση του ασφαλιστικού δεν είναι, είναι οι μειώσεις των συντάξεων. Ναι. Τώρα να λέμε τις προφάνειες. Φεύγουμε δηλαδή όμως. Μεταξύ μας τι να λέμε, κύριε Παπαδάκη, στον κόσμο. Τα προφανή που τα ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό θα κάνετε, ναι, όμως. Είσαστε έτοιμοι να το κάνετε. Μα σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη, να συνεννοηθούμε λιγάκι. Σας εξήγησα ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα συνολικό σχήμα. Αυτό το σχήμα πρέπει να έχει στοιχεία βιωσιμότητας και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σχήμα. Αυτό θα συνεννοηθούμε καμιά φορά. Λέει ο Κατρούγκαλος αυτά που λέει. Τα πετάτε στο γάλαθο των αχρήστων. Δεν τα πετάμε εδώ, τον είχαμε και μιλάγαμε. Και... και συνεχίζετε με το ίδιο τροπάρι. Δεν λύνεται το ασφαλιστικό με τη μείωση των συντάξεων. Αν το μνημόνιο λέει ότι ξέρετε κάτι. 1,8 δις κάθε χρόνο πρέπει να εξασφαλίσουμε. Βεβαίως. Το μνημόνιο λέει λοιπόν, κύριε μου, θα εξασφαλίσεις αυτά τα λεφτά εκτός και αν μου το βρεις αλλού. Ωραία. Αυτό λοιπόν βγάζουμε τα μάτια μας. Να προσπαθήσουμε τι να κάνουμε. Τι σας είπα εγώ διαφορετικό όμως από αυτό. Γι' αυτό δεν μας ψήφισε ο ελληνικός λαός εμάς και δεν ψήφισε την δημοκρατία. Όμως και έχει μία ελπίδα, αφήστε με να σας πω. Μία ελπίδα, μπας και το κάνουμε έτσι και δεν επειδή το κάνουμε όπως ήταν μέχρι σήμερα. Επειδή μου είπατε όμως ότι τρομοκράτησα τον κόσμο. Εγώ το τρομοκρατώ εδώ και πέντε χρόνια. Έφτιαχνα και με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω την αλήθεια, κατά την άποψή μου. Εγώ αν εσείς λέτε ότι τρομοκρατώ, είναι μια υπόθεση. Εγώ ξέρετε τι είπα. Μέχρι να βρείτε τη λύση του ασφαλιστικού, 1,8 δισεκατομμύρια πρέπει να βρεθούν από τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια. Όταν όπως είπαμε τον... και πριν ότι πρέπει να τακτοποιήσουμε τα επιδόματα με την έννοια να ξέρουμε κάθε ωφελούμενο. Μαζί σας. Μαζί σας. Και μου λέτε μαζί σας. Μαζί σας. Και το ασφαλιστικό όμως πρέπει να τακτοποιηθεί. Βεβαίως. Πώς το κάνουμε, δηλαδή. Αλλά σας είπα, η τακτοποίηση του ασφαλιστικού έρχεται με την ανάπτυξη. Έρχεται με θέσεις δουλειάς.
Εάν δεν έχουμε κύριε θέση δουλειάς... μου να σας πάρουμε σύμβουλο στο Υπουργείο Απασχόλησης εδώ στην κυρία Αντωνοπούλου να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πώς να βρούμε δουλειές αύριο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Αυτό προσπαθούμε. Με συγχωρείτε, με αυτά τα συνθήματα εκλεγήκατε κυρία Φωτίου. Βεβαίως αυτό προσπαθούμε. Θέλετε σε 5 μέρες να το πούμε. Η κυρία Αντωνοπούλου έχει υποσχεθεί 200.000 θέσεις εργασίας μέχρι το Φεβρουάριο, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε μιλήσει και με την κυρία Αντωνοπούλου, μια αξιοπρεπέστατη κυρία, αλλά σας λέω, το θέμα είναι μέχρι να έρθει η ανάπτυξη, κάθε χρόνο πρέπει να μειώνουμε τις συντάξεις. Να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό που μαζί καταγγέλαμε όταν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, γιατί αν δεν το κάνω εγώ θα είμαι υποκριτής. Εγώ λέτε να αλλάξω. Λέτε να αλλάξω και να σας πω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Όχι. Εγώ σας είπα ποτέ ότι αυτό είναι ένα καλό μέτρο βιώσιμο του συνταξιοδοτικού. Εγώ δεν σας λέω ότι θα το αλλάξουμε όλο ή δεν υπάρχει λύση. Τι είναι, οι δουλειές είναι μόνο το 1.350 άνεργοι. Εάν υπάρχουν εναλλακτικές, αν υπάρχει παράλληλο πρόγραμμα και χρήματα που μπορούν να έρθουν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, να ψάξετε να βρείτε, γιατί και εκεί ακούω θα πληρώσουν οι έχοντες. Και θεωρείτε έχοντες αυτούς που έχουν 30.000 εισόδημα ετήσιο. Δηλαδή περίπου το 1/3 από τη βουλευτική αποζημίωση. Παραδείγματος χάρη στην ανθρωπιστική κρίση, όπου είναι 400 ευρώ, 4.800 για τετραμελή οικογένεια το χρόνο. Αυτά είναι καθαρά. Δηλαδή είναι αφού αφορεθούν τα έξοδα και όλα όσα δεν φορολογούνται. Δεν είναι ποτέ 30.000 καθαρά. Σας λέω για το νέο φορολογικό. Για το νέο φορολογικό, το οποίο ετοιμαζόμαστε και λέμε ότι να, θα έχουμε έσοδα από αυτούς οι οποίοι θα έχουν 30.000 και πάνω. Και αυτό που λέει ο Γιώργος, κυρία Φωτίου, επειδή ο προϋπολογισμός. Εμείς έχουμε μισό λεπτό να τα λέμε όλα. Για να προβλέπει σας πω μέσα το μνημόνιο ότι μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 2,7 δις. Άρα θα πρέπει να τα αναζητήσετε από κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Και να που έρχεται εδώ η εισφοροδιαφυγή. Εδώ σας λέω εγώ τώρα. Οι εισφορές, οι άφηση των εισφορών. Κολλάει δηλαδή σε αυτό που σας έλεγε ο Γιώργος. Έχετε θα αρχίσουμε να τρώμε τις άρκες μας προκειμένου να καλύψουμε τα κοινά με την νέα συμφωνία Παύλα Μνημόνιο. Κύριε Παπαδάκη, τι δεν ξέρει ο ελληνικός λαός και εσείς. Τα ξέρετε, δηλαδή πολύ καλά όλοι, και ο ελληνικός λαός και εσείς. Οι δανειστές μας υποχρεώνουν να πάρουμε επώδυνα μέτρα με τις μερίδες εκείνες του λαού, οι οποίες μας υποστηρίζουν. Δηλαδή θέλουν την αριστερή παρένθεση να μας κάνουν μέσα από τα μέτρα που είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε, ώστε να μας ξεκόψουν από τα λαϊκά στρώματα που μας στηρίζουν. Εσείς τι θα κάνετε? Δεν το ξέρουμε αυτό όλοι? Είναι κανείς που δεν το ξέρει? Εδώ, τι προσπαθούμε απεγνωσμένα λοιπόν να κάνουμε? Μάλιστα. Από τη μια να βρούμε μέτρα που να μην την πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό δεν προσπαθούμε. Γι' αυτό σας φωνάζω και εγώ και γι' αυτό δεν τρομοκρατώ, αλλά ενημερώνω και κάνω κριτική. Μην τυχόν πέσετε στην ίδια παγίδα και ακολουθήσετε την ίδια πολιτική. Γιατί εμείς... καλά κάνετε. Αν το κάνετε για να μας έχετε ενεργούς και πώς το λένε. Βεβαίως, γιατί αν μειώσετε κι εσείς. Ενσωματωθούμε στο σύστημα, κύριε Παπαδάκη μου, σας ευχαριστώ, κάνετε για καλά. Για να μην την πληρώσουν πάλι. Για να μην την πληρώσουν πάλι, ξέρετε, είναι εύκολο να βρει. Εγώ περιμένω και το λαό και όλους να είναι στο δρόμο, να μην μας αφήσουν να ενσωματωθούμε. Γιατί πάλι από τα εύκολα θύματα πάμε να βγάλουμε. Μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτοί που τα δηλώνουν στην εφορία, αυτοί που τόσα χρόνια στηρίζουν το σύστημα. Έτσι, το φορολογικό και το σύστημα. Έτσι είναι. Το θέμα είναι να βρείτε και αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν πού είναι η εφορία της γειτονιάς τους. Και αυτοί είναι που μας παίρνουν από τις πιο πλούσιες. Και το μεγάλο θέμα είναι η μαύρη εργασία. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Όταν θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί μου φωνάζουν για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ.